www.pisma.gr. Κάντε και εσείς subscribe στο κανάλι μας για να έχετε κάθε εβδομάδα τέτοιες συμβουλές σαν αυτό το βιντεάκι που θα δούμε σήμερα. Σήμερα θα δούμε μία συμβουλή η οποία είναι βγαλμένη από το σεμινάριο πωλήσεων το οποίο κάνουμε. Δείτε από κάτω στο link το οποίο παρέχουμε για να δείτε πότε ακριβώς είναι το σεμινάριο των πωλήσεων το επόμενό μας ή αν θέλετε να το παρακολουθήσετε διαδικτυακά, πλέον μπορείτε στο e-learning σύστημα το οποίο έχει το pisma.gr. Πάμε λοιπόν για τη συμβουλή. Όποια αντίρρηση και αν ακούσετε, καταλήγει σε δύο βασικές αντιρρήσεις. Ό,τι αντίρρηση και να σας πούνε, καταλήγει σε δύο βασικές αντιρρήσεις. Αν ξέρεις πώς να διαχειριστείς αυτές τις δύο βασικές αντιρρήσεις, τότε μπορείς να λύσεις και μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε αντίρρηση και αν σου δώσει ο απέναντί σου, ο οποίος προφανώς δεν έχει καταλάβει τι είναι αυτό που πουλάς. Ωραία. Οι αντιρρήσεις οι βασικές είναι δύο. Νούμερο 1. Δεν πιστεύει αρκετά στο προϊόν. Νούμερο 2. Δεν πιστεύει αρκετά σε σένα. Εάν ξέρεις πώς να διαχειριστείς αυτές τις δύο βασικές αντιρρήσεις, το να μην πιστεύει δηλαδή αρκετά στο προϊόν ή να μην πιστεύει αρκετά εσένα, επί προσωπικού εσένα, τότε είναι σίγουρο ότι θα μπορείς να αντιμετωπίσεις οποιαδήποτε αντίρρηση, γιατί όλες επί της ουσίας καταλήγουν σε αυτές τις δύο βασικές. Μάθετε λοιπόν, φροντίστε να εκπαιδευτείτε στις πωλήσεις, επικοινωνήστε μαζί μας εάν χρειάζεται βοήθεια πάνω σε αυτό και να είστε σίγουροι ότι θα σας βοηθήσουμε. Εάν θέλετε και είσαστε μακριά, είστε εκτός Θεσσαλονίκης, χρησιμοποιήστε το e-learning σύστημα το οποίο έχουμε με το link που έχουμε από κάτω για να σας βοηθήσει. Καλή συνέχεια και καλή τύχη σε όλους.